Ναι. Αλήθεια, ίσον άλφα συμπλήκτη, λέμε τα αρνητικά, η ετυμολογία. Ναι. Και άγιε δε προσφώς την αλήθεια ο χρόνος. Έχει πει ο Μέναβος. Ο χρόνος αυτός είναι κοντά, ο χρόνος αυτός είναι κοντά. Εχθές βεβαίωσα για την πνευματική αφύπνιση της παγκόσμιας ανθρωπότητας, μίλησα για μία επανάσταση, μίλησα για καλά ναι. Και χθες είπα, σαν πρώτη φωνή, ότι ο άνθρωπος τώρα θα αλλάξει στην καρδιά. Αναγκαστικά είναι μονόδρομος, είπα. Η ανθρώπινη εξέλιξη πια είναι μόνο εξέλιξη στο πνεύμα. Όσο και να αναπτυχθεί η ύλη, ορίμασε ο άνθρωπος να κατανοήσει ότι δεν αρκεί. Πρέπει να γεννηθεί στην καρδιά, γιατί υπάρχει ο τρομακτικός κίνδυνος, αν δεν γεννηθεί στην καρδιά, να ισοπεδωθεί κιόλας, αν έχει μείνει κάτι. Αν έχει μείνει κάτι. Ο καιρός ήρθε, γράφω στο βιβλίο. Είναι παρόν. Για τους σοφούς ο καιρός είναι πάντα παρόν. Για τους ανόητους δεν θα έρθει ποτέ. Θα είναι πάντα παρόν. Ο καιρός δεν θα έρθει ποτέ για αυτούς. Ελπίζω για εσάς. Ναι, αυτό είπα. Θα έρθει για όλους. Αλλά και όταν έρθει ο καιρός, θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν θα ακούσουν. Άκουσε τι μου θυμίζεις. Ένα ψαλμό ενός μεγάλου προφήτη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε στον Θεό, τον έκανε ο Θεός προφήτη για να διδάξει την προσευχή. Μιλάω για τον προφήτη Δαβίδ. Όμως διαπίστωσε κατάπληκτος ότι κανένας δεν διδασκότανε και φώναξε το περίφημο στον Θεό, αγανακτισμένος. Παραπονούμενος, όλο παραπονιόταν αυτός ο άνθρωπος στις προσευχές του, λέει, τι με έκανες βασιλιά. Αυτοί δεν διδάσκονται ούτε όταν ήμουν βοσκός, ούτε όταν με έκανες βασιλιά, ούτε όταν ένωσες τα έθνη, ούτε όταν μου δίνεις την προσευχή. Δεν θέλανε ούτε την αλήθεια, θέλανε τη λύθη τους, θέλανε τη δική τους αλήθεια. Ακόμα και όταν ήρθε ο Χριστός, πάλι τα ίδια απλά τους είπε, δεν βαριέσαι, ποια είναι η αλήθεια, του λέει. Μη χάσει τη θέση του άνθρωπος, είχε προβλήματα και αυτός. Οφείλουμε κατανόηση. Ο καιρός είναι. Αν αυτό θες να σε βεβαιώσω, σε βεβαιώ. Αν το βεβαιώνει και η δική σου καρδιά, είμαστε δύο. Ελπίζω να γίνουμε πολλοί.